Λοιπόν, Τζο, επιστρέφεις στον Ηρακλή μετά από 3 χρόνια. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ, πολύ χαρούμενο. Πολύ χαρούμενο ότι εντάξει, δεν λείπα τόσο πολύ. Δηλαδή, 3 χρόνια δεν είναι πολύ για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο ότι γύρισα στην ομάδα που νιώσω σαν σπίτι μου. Και μακάρι να όλα να πάνε καλά όπως πριν. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που σε έφερε πάλι στον Ηρακλή? Το λόγο όταν το συμβόλαιο μου τελείωσε στο Μπόχουμ, ήθελα να γυρίσω πίσω, αλλά υπήρχε στο καλοκαίρι κάποια προβλήματα με το Ηρακλή. Δεν ξέρανε αν θα μείνουν στην κατηγορία ή όχι. Και έκανα λίγο υπομονή, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω πια. Και πήγα στο Αζερβαϊτζάν, που εκεί, παρόλο που είχα δηλαδή πολύ, πολύ καλό συμβόλαιο, δεν ένιωσα καλά και γι' αυτό ζήτησα πάλι να γυρίσω πίσω. Ναι. Ζωέλ, γνωρίζεις κάτι για την ομάδα του Ηρακλή, τη φετινή ομάδα του Ηρακλή? Ναι, στην αρχή είδα κάποια παιχνίδια που μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα από εκεί και πέρα δεν είδα τα παιχνίδια, αλλά είχα κάποια νέα ότι εντάξει, η ομάδα πάει καλά, και αλλά τα τελευταία δεν έπεθε λίγο το ρυθμό. Αλλά εντάξει, γίνονται στο υπερόσφαιρο και μακάρι ότι τώρα όλα να φτιάχνουν και να μπούμε ξανά στο ρυθμό. Εσύ είσαι έτοιμος για να μπεις δυνατά, όπως και την πρώτη φορά που είσαι στο Ηρακλή? Ναι, είμαι πάντα έτοιμος. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι, δεν είναι με άνθρωπος για πολλά λόγια. Το δικό μου απάντηση είναι πάντα στο γήπεδο και θα δώσω όλα. Θέλεις να πεις κάτι στους φιλάθλους που σε αγαπάνε και σε περιμένουν? Ναι, βέβαια, ότι εντάξει, αυτό δεν είναι ότι ξέρω, ότι εντάξει, τον αγάπη τον νιώσω συνέχεια, δηλαδή κάθε μέρα, και έχω πολλούς φίλους φίλαντες μέσα στο Facebook μου, και είμαι χαρούμενη να γυρίσω πίσω και θα δώσω όλα για το φίλαντος, για να νιώσει χαρούμενη. Ναι, πάλι. Βρίσκει έναν άλλο Καμερουνέζο στην ομάδα, το Μαχόπ, ξέρεις κάτι γι' αυτόν? Ναι, τον είχα ακούσει, δεν ξέρω το Μαχόπ, νομίζω, εντάξει, είναι λίγο μικρό, δεν τον είδα να παίζει μπάλα, και άκουσα για Μαχόπ, και τώρα θα βρεθούμε και θα γνωριστούμε μέσα στη Μίκρα. Ναι. Σου έχει λείψει η ζωή μου? Νομίζω πολύ, πολύ στη ζωή στη Θεσσαλονίκη, και την αγάπη του κόσμου, και μου έλειπε πάρα πολύ. Γι' αυτό ήθελα να γυρίζω πίσω και μακάρι να πάνε όλα καλά και να κλείσω εδώ στον Ηρακλή. Τζο, ξέρω ότι όταν ήσουν στη Γερμανία, στον Μπόχουμ, πήγαινες σε μια καφετέρια ενός Έλληνα Ηρακλειδέα, 60 χιλιόμετρα από τον Μπόχουμ, και βλέπεις τους αγώνες. Τώρα τους αγώνες στο Αζερβαϊτζάν, πού τους έβλεπες? Είχα κάποιο φίλος που πήγαν πήγα στο Παρίσι για να δω την οικογένεια. Ευτυχώς είδα κάποια παιχνίδια έτσι, μόνο έτσι μπορούσα να βρω τα παιχνίδια, ναι. Να βλέπω τα παιχνίδια. Ναι, βέβαια, γι' αυτό είπα νωρίς και νιώσω σαν σπίτι μου, και μακάρι όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.